Κύριε Διευθυντά, θέλω να σας ευχαριστήσω που απαντάτε, που δεχτήκατε να μας πείτε δύο λόγια περισσότερα, ώστε να μπορέσουμε να ακούσει το κοινό το τι γίνεται γύρω μας. Θέλω να μας πείτε λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Οι φήμες αρχίζουν να λένε για άτομα ότι ξεπερνάνε τα 150 άτομα και εμείς με σκοπό πάντα την ενημέρωση των Κορινθίων θέλουμε ξεκάθαρα να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Κορίνθου, πόσα είναι τα άτομα και αν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι έχουν προσέλθει γύρω στα 95 άτομα με συμπτωματολογία ήπιας γαστρεντερίτιδας. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία, γιατί η γαστρεντερίτιδα είναι ήπια και όλα αυτά τα άτομα κάτσαν, πήραν τις βοήθειες που έπρεπε να πάρουν σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα εδώ στο νοσοκομείο και έφυγαν, πήγαν στο σπίτι τους. Δεν νοσηλεύουμε αυτή τη στιγμή άτομα από το συγκεκριμένο συμβάν και πρέπει να πω ότι το Κελπνό αυτή τη στιγμή ελέγχει την κατάσταση. Τους ευχαριστούμε πολύ γιατί άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Μαζί ο κύριος ο υπεύθυνος του Κελπνό, ο κύριος Βελονάκης, έχει αναλάβει την υπόθεση από την πλευρά του Κελπνό. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Έχει δώσει τις σχετικές οδηγίες. Συλλέγουμε επιδημιολογικά στοιχεία για τον εντοπισμό του πιθανού αιτίου. Από εκεί και πέρα αυτά δεν θα σταματήσουν εδώ. Ο έλεγχος θα συνεχίζεται. Και νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπέρα. Ελέγχουμε την κατάσταση, είμαστε σε επαγρύπνηση και νομίζω ότι δεν πρέπει να μεγιστοποιούμε κάτι. Απλά το νοσοκομείο θέλουμε είναι να το μεγιστοποιούμε. Είπε γαστρεντερίτιδα, τα είπατε, δηλαδή δεν ναι. κινδυνεύουν για κάτι περισσότερο. Οι γιατροί, όπως ξέρετε, είμαι οικονομολόγος. Είμαι εγώ. Οι γιατροί, για να μην τους νοσηλεύουν, σημαίνει ότι όπως δήλωσαν και από το Κελπνό και είναι ήπια η γαστρεντερίτιδα. Επειδή κυκλοφόρησε μία ανακοίνωση ότι είναι φυσιολογικό αυτό το φαινόμενο τέτοια εποχή. Θα ρωτήσετε τους γιατρούς. Απλώς γιατί το Κελπνό ότι ήρθε, υπήρξε κάποιο. Το καλέσαμε εμείς. Γιατί όταν έχεις αυξημένα περιστατικά, προφανώς πρέπει να δουλέψεις ενεργοποιώντας το Κελπνό και γι' αυτό ανταποκρίθηκε άμεσα και ήρθε εδώ και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει, όπως και η Περιφέρεια, όπως και το Υπουργείο που ενεργοποιήθηκαν αμέσως. Έχουμε κάποια εκτίμηση τι ευθύνεται? Και... Όχι, σε 10 μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα από το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ούτε μπορούμε να αμφιβάλλουμε για κάτι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σε 10 μέρες δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας που να σας πει κάτι διαφορετικό. Επειδή ακούγονται θέματα ότι μπορεί να είναι το νερό και πάλι δεν μπορείτε να μας πείτε μέχρι να βγουν τα... Θα ακούσουμε τους επιστήμονες σε 10 μέρες. Δεν λέμε τίποτα επάνω σε αυτό και κανένας δεν πρέπει να λέει το παραμικρό. Ούτε έχετε πει όμως, ούτε έχετε αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο σε 10 μέρες. Αυτή είναι η απάντησή σας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ από τους επιστήμονες και έτσι πρέπει να δουλεύουμε εμείς εδώ ως διοίκηση. Οι επιστήμονες εδώ έχουν το πρώτο λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.